Πάμε στον κύριο Γιάννη Μάζη. Ξέρω ότι περιμένετε όλοι τη συνομιλία μαζί του. Γιάννης Μάζης, κύριε καθηγητά, καλώς μας ήλθατε. Με ανοιχτή αγκάλι σας ήρθαμε να σας προϋπαντήσουμε. Θέλω να πάμε στα βαθιά νερά. Στα βαθιά νερά. Ο Ερντογάν μίλησε και είπε ότι πλέον η Τουρκία θα απλώνει το χέρι της εκεί που πρέπει για να αποκαθιστά την τάξη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Έτσι αντιλαμβάνεται αυτός την πολεμοκάπηλη, βίαιη και αιματηρή εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο Αζερβαϊτζάν-Αρμενία στον Καύκασο, όπου η Τουρκία ήταν στην πρώτη γραμμή. Έτσι αντιλαμβάνεται την εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη, όπου μέσω μισθοφόρων αλλά και τακτικών στρατευμάτων ήταν πάλι στην πρώτη γραμμή του εμφυλίου. Έτσι αντιλαμβάνεται την εμπλοκή της Τουρκίας και την εισβολή στη Συρία και στο Ιράκ. Έτσι δεν είναι? Και προφανώς έτσι αντιλαμβάνεται και την συνεχιζόμενη κατοχή της Βόρειας Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα του Ατήλα. Λοιπόν, ο Ερντογάν για ένα πράγμα δεν μπορεί να τον κατηγορήσουμε, ότι είναι ανειλικρινής. Τα λέει και τα προαναγγέλει όλα. Τι περιμένετε εσείς από πλευράς Τουρκίας τους αμέσως επόμενους μήνες? Για να πάμε και στην ελληνική πλευρά, ξεκινώντας από τα όσα προανήγγειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για τα Ραφάλ. Λοιπόν, τι περιμένετε σε ό,τι αφορά τις επικείμενες κινήσεις Ερντογάν? Ο κύριος Ερντογάν θα κινηθεί μέχρι εκεί που του επιτρέψουμε εμείς και οι σύμμαχοί μας. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη δοκιμασία, ένα τεστ και για την ελληνική εξωτερική πολιτική και για την ελληνική πολιτική ασφάλειας και αμυντική πολιτική, αλλά και για την πιστότητα και την ουσία της σχέσης μας με τους συμμάχους μας. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θα τεθούν σε δοκιμασία από τούδε και εις το εξής. Περιγράψατε προσφιέστατα, κύριε Παναγιωτόπουλε, τρεις μεγάλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Ανάμιξη στα εσωτερικά άλλων χωρών, πόλεμος απρόκλητος εναντίον άλλων χωρών, χρήση βίας εναντίον άλλων χωρών στο εσωτερικό τους, παραβιάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα σαφέστατα σε όλες αυτές τις χώρες τις οποίες αναφέρατε, και τίθεται το μέγα ερώτημα, αυτό που λέμε διεθνής κοινότης ισχύει? Γιατί αν ισχύει αυτή η διεθνής κοινότης λόγω κοινότητος και μόνον, θα πρέπει να έχει κανόνες και νόμους που να την διέπουν. Και αυτοί οι κανόνες και οι νόμοι θα πρέπει να είναι αυτοί του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν αυτοί οι κανόνες και οι νόμοι? Την ξέρετε την απάντηση. Λειτουργούν? Την ξέρετε την απάντηση. Όχι, δεν λειτουργούν. Εγώ και εσείς μπορεί να την ξέρουμε, κύριε Παναγιώτο. Δεν λειτουργούν, δυστυχώς. Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εφόσον περάσαμε πλέον στην εποχή και πάλι του ανασχηματισμού της περιοχής, άρα του ανασχηματισμού των συνόρων των εθνικών κρατών στην περιοχή, θα πρέπει έκαστον κράτος στην περιοχή να φροντίζει πρωτίστως την άμυνά του, την ασφάλειά του και αυτό πρωτίστως πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Δεν μου λέτε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την αγορά επιπλέον? Μέχρι τώρα είχαμε πει 18, προσετέθησαν και άλλα 6 Ραφάλ. Πάμε στα 24. Σας βρίσκουν σύμφωνο? Πιστεύετε ότι το σχέδιο αμυντικής θωράκισης της χώρας προχωρεί με ρυθμό σωστό, επιβεβλημένο? Δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό. Η ανάπτυξη αυτών των οπλικών συστημάτων που μοιραίως δυστυχώς θα καθυστερήσει, έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο πριν για να αντιμετωπίσουμε τη συγκυρία στην οποία αναφερθήκατε, είναι προς το σωστό
προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, εκείνο το οποίο υπολείπεται είναι το θέμα του θαλασσίου χώρου της Ελλάδος και του θαλασσίου χώρου Ελλάδος-Κύπρου. Κύπρο, σωστό. Μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο... Λέτε δηλαδή ότι πρέπει να υπογράψουμε συμφωνία για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες με την Κύπρο, αυτό λέτε? Όχι, λέω κάτι περισσότερο. Ναι. Λέω ότι πρέπει να φροντίσουμε για την άμυνα αυτής της περιοχής, ούτως ώστε... Το ένα είναι όταν, σύμφυτο με το άλλο. Ναι, όταν προβούμε στην ενέργεια αυτή, να μπορούμε να υπερασπίσουμε τις επιλογές μας, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, καθηγητά μου? Φρεγάτες, έχουμε αργήσει στις φρεγάτες? Πάρα πολύ. Πάρα χαρακτηριστικά. Πολύ. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση πάντα με τη συμβατότητα του θαλασσίου όπλου με το εναέριο όπλο. Έτσι, μπράβο. Συνεπώς... Πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς. Ακριβώς. Και πολλά άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή μονάχα η Μπελάρα. Ακριβώς, η Μπελάρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε αυτή είναι αλήθεια. Να τη βρούμε. Έχει καλώς. Θέλουμε να την αναγνώσουμε. Έχει καλό. Δεν θέλουμε. Τότε θα πρέπει να βασιστούμε σε άλλους συμμάχους, οι οποίοι θα πρέπει να ασκήσουν την επιρροή τους ερωτηματικών, ούτως ώστε αυτού του είδους η διένεξη μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Κύπρου να μην καταλήξει θερμή. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Βλέπω αυτούς τους μεγάλους συμμάχους να αποσύρονται από τα θερμά σημεία του πλανήτη, να αποσύρονται αντί ο ρόλος τους να είναι περισσότερο παρεμβατικός. Και μιλάω για την απόσυρση των δυτικών Αμερικανών και Ανατοϊκών από το Αφγανιστάν. Η εικόνα ήταν συγκλονιστική και αποκαρδιωτική, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι γεγονός. Και ξέρετε ότι η Realpolitik των Ηνωμένων Πολιτειών τον τελευταίο καιρό, βάζοντας την αρχή της, τοποθετώντας την αρχή της από την προεδρία, τελευταία προεδρία Ομπάμα, πηγαίνοντας στην προεδρία Τραμπ και συνεχίζοντας στην προεδρία του σημερινού προέδρου, του κύριου Μπάιντεν, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μία σταθερή γραμμή. Απόσυρση, εθνοκεντρισμός, όσο και αν η δημοκρατική... Εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια. Όσο και αν η δημοκρατική ομνίουν εις τον αμερικανικό παρεμβατισμό για λόγους ειρήνης, δημοκρατίας κτλ. Ακολουθείται η γραμμή της εσωστρέφειας, της αποσύρσεως και του εθνοκεντρισμού. Άρα η Ελλάδα να βασίζεται στις δυνάμεις της, τις οποίες πρέπει και να ενισχύσει και να τους δώσει μία προοπτική μεγάλης αποτρεπτικής ισχύως. Αυτό το οποίο προϋποθέτει τι? Προϋποθέτει να ικανοποιεί τους συμμάχους εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν κοινά συμφέροντα στην περιοχή με έτσι, αυτή. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, γίνομαι σαφέστατος. Τη Γαλλία λέτε. Τη Γαλλία, το Ισραήλ. Έτσι. Και την Αίγυπτο. Έτσι. Γαλλία, αυτές Ισραήλ και Αίγυπτος. Δυνάμεις έχουν κοινά συμφέροντα με την Ελλάδα και κοινούς κινδύνους οι οποίοι κρυσταλλούνται στην αντιμετώπιση της αδελφομουσουλμανικής ισλαμοφασιστικής Τουρκίας. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε καθηγητά, ξεκινάμε μια συζήτηση την οποία θα προχωρήσουμε. Θέλω να σας έχω τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα στην εκπομπή και δεν το ζητώ εγώ, το ζητά ο κόσμος που μας βλέπει, το ζητεί ο κόσμος που μας βλέπει και είναι πολλοί, είναι χιλιάδες. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για απόψε για αυτή την επανεκκίνηση και τις επόμενες μέρες να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γιατί τα γεγονότα είναι μπροστά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ θα έλεγα δυστυχώς, οι προκλήσεις είναι μπροστά. Θα το δούμε. Και να πω και στην Ελλάδα και στην κυβέρνησή της να θωρακίσει με πλήρη τρόπο και να κάνει τις σωστές επιλογές για την αποτρεπτική δύναμη της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Τελειώσαμε. Πάμε στο Γιώργο Μελιγκόνη για το μεγάλο δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε μια εβδομάδα γεμάτη γεγονότα. Αύριο λοιπόν στις 9 να είστε κοντά μας. Μέχρι τότε europos.gr
και αύριο το πρωί γύρω στις 8 και κάτι, ακούστε με, θα μιλήσουμε για τα Ραφάλ και για τα όσα είπε ο Μητσοτάκης για τα θέματα άμυνας της Ελλάδος στην πρωινή ζώνη του Sky. Λίγο μετά τις 8 το πρωί. Καλό βράδυ.